Η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει σε τροχιά ανάκαμψης, επιβεβαίωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Αμερικανικού Επιμελητηρίου για την ελληνική οικονομία. Ο κύριος Τουρνάρας μάλιστα παρουσίασε μία σειρά από παράγοντες και δείκτες που το επιβεβαιώνουν, όπως για παράδειγμα την πτώση της απόδοσης των ομολόγων, την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση των εξαγωγών και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Για το 2017 ο κύριος Τουρνάρας εκτίμησε ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί, καθοδηγούμενη από την αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενώ εκτίμησε παράλληλα ότι η ανεργία θα συνεχίσει να έχει πτωτική πορεία. Αφορικά με τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, ο κύριος Τουρνάρας ανέφερε ότι τέτοιοι κίνδυνοι συνιστούν μια πιθανή αποτυχία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η αναβολή των αποφάσεων αναφορικά με τη διευθέτηση του χρέους, μία έξαρση του προσφυγικού και βέβαια οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, έδωσε τα στοιχεία ενός οδικού χάρτη, όπως είπε, για την οικονομία, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση του χρέους, την χαλάρωση στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τέλος, όπως είπε, την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Στόχος είναι μέχρι το 2017 τα κόκκινα δάνεια να μειωθούν μέχρι 40%, ποσοστό που, όπως είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, θα δώσει στις τράπεζες περισσότερα κεφάλαια ακόμα και από αυτά που έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη στιγμή. Από το συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.